Σε έναν κόσμο που τον Κρί προσπαθεί να επικρατήσει στη διάθεσή μα, στη Ζάκυνθο, ίσω και στο μέλλον μα, η δημόσια ιστορική βιβλιοθήκη στα πλαίσια τη καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση, δημιουργικότητα και καινοτομία αναζητά πολύχρωμου εθελοντέ. Το πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χώρου για τη μεταμόρφωση βιβλιοθηκών σε ζωντανού οργανισμού που ανταποκρίνονται στι ανάγκε τη κοινότητα και λειτουργούν ω κέντρα γνώση, παιδεία και ψυχαγωγία. Το αυτό ήδη υλοποιείται από πέρυσι και συμμετείχαμε και οι δύο βιβλιοθήκες της Ζακίνθου και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να φέρει όσο δυνατό περισσότερο κοντά ή στον κόσμο και ιδιαίτερα στα παιδιά το βιβλίο, όχι με την παραδοσιακή μορφή όπου μπορεί να ήταν και απεχθές για κάποια παιδιά, αλλά με την δυνατότητα μέσα από το βιβλίο να ξεπηδήξουν αυτό που ονομάζουμε ιστορίε, ιστορίες, ιστορίες πολύχρωμες, ιστορίες που θα αγαπήσουν τα παιδιά και μέσα από διαδρομέ θα μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο. Αυτό είναι και ο στόχο μα. Αυτό ήταν και ο στόχο και είναι ο στόχο τη Future Library, στην οποία εμεί συμμετέχουμε και γι' αυτό το λόγο ε, καλούμε όλου όσου θέλουν και έχουν σχέση με το βιβλίο και έχουν σχέση με τα παιδιά να συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το καλοκαιρινό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα διαδρομής θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, πολύχρωμης διαδρομής, πολύβουης διαδρομής, διαδρομής μέσα στην ιστορία και στον χρόνο να συμμετάσχουν. είναι αυτό που ο καιρός απαιτεί, είναι μέσα στα πλαίσια του εθελοντισμού. Και επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και φοιτητέ που είναι, με, έχουν συνάφεια με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή νηπιαγωγοί, παιδαγωγοί, φιλόλογοι ούτε ο καθεξής δάσκαλοι ή ακόμη και αδιόριστοι ή και ανενεργοί δάσκαλοι, καθηγητές και θα ήθελα να συμμετάσχουν με μεγάλη μας χαρά να έρθουν μαζί μας να διοργανώσουμε μαζί με τα παιδιά αυτές τις μοναδικές διαδρομές και να δώσουμε τη δυνατότητα και στα Ζακυθινόπουλα ακόμη μια φορά να γνωρίσουν τις βιβλιοθήκες μας όχι με τον χαρακτηρισμό αυτό που τους έδιναν παλιά σαν, θα λέγαμε, ε, γκρίζα κτίρια χωρίς ζωή και χωρίς πνοή, αλλά κτίρια γεμάτα ζωή και πνοή, πάνω στα οποία τα παιδιά από μικρά θα συνηθίσουν να έρχονται και να αγαπούν τα βιβλία, γιατί μέσα από αυτά αγαπούν την ιστορία τους. Πολύ. Να είστε καλά.